Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδέχομαι τώρα στο στούντιο των ειδήσεων του Αντένα τον τέος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον ακαδημαϊκό, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για την εκλογή Ερντογάν στη γειτονική χώρα και για το τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τις σχέσεις μας. Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν αυτή η εκλογή Ερντογάν πιστεύετε ότι δημιουργεί κάποιες νέες συνθήκες στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας ή όχι και γιατί. Ισχύουν και τα δύο. Πάντα θα υπάρχει μια συνέχεια. Ο Ερντογάν αυτός ήταν. Μπορεί να αλλάξει εκ βάθρων, για να το πω έτσι. Αλλά σίγουρα είναι μια άλλη περίοδος και για τον Ερντογάν, γιατί θα επιδιώξει τώρα και είναι φανερό να εμπεδώσει τη θέση του όχι σε ό,τι αφορά τη Δύση, όχι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, αλλά σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, για να είναι ο ισχυρός της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτός είναι ο στόχος, κύριε Χατζηνικολάου, του Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει. Είναι μια χώρα, η Τουρκία, πια που κοιτάει Ανατολή, αποκλειστικά την Ανατολή σχεδόν. Λέτε ότι Δύση γυρίζει την πλάτη στη Δύση. Είναι σαφές και το απέδειξε. Και χρησιμοποιεί τη Δύση, παραδείγματος χάρη το ΝΑΤΟ για τους δικούς του λόγους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι για τους δικούς του λόγους, δυστυχώς οι πόρους εκβιαστικούς πια και το βλέπετε. Και αυτό ξεκίνησε ένα παζάρι τώρα για τη Σουηδία και τα F-16. Γιατί να μην χρησιμοποιούμε τις λέξεις που πάνε, που δίνουν και το χαρακτήρα του. Είναι εκβιασμοί αυτοί. Και το λέω εκβιασμοί γιατί δεν ταιριάζει στην αξιοπρέπεια της Δύσης και της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, να υποκύπτουν σε αυτούς τους εκβιασμούς. Και να παραγγείλουμε κι εμείς ότι και εκεί μπορεί να ισχύουν αυτοί οι εκβιασμοί, σε εμάς όχι. Τώρα, η αίσθησή σας είναι επομένως ότι θα συνεχίσει να αληθορίζει προς τη Μόσχα και θα συνεχίσει να παίζει αυτό το παιχνίδι της γάτας με το σκύλο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα. Τον βολεύει αυτό το πράγμα, τον βολεύει και ο Χατζηνικολάου, γιατί και παίζει το παιχνίδι με τη Μόσχα και βλέπετε ότι εκείνος που έσπευσε να τον συγχαρεί μεταφανών και λαμπάδων, για να το πω έτσι, ήταν ο ίδιος ο Βόλτιμ Ζελένσκι. Ο ίδιος εκείνος έσπευσε. Δεύτερον, του βγαίνει αυτό το πράγμα, διότι με τον τρόπο αυτό στρέφει το βλέμμα και προς τους BRICS και άλλους σιγά σιγά. Προσπαθεί να λύσει χρήματα περισσότερο από την Μέση Ανατολή, Εμιράτα, Κατάρ και το ένα και το άλλο. Έφτιαξε τις σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία, κάτι πρωτόγνωρο. Έφτιαξε τις σχέσεις του με ποιον, με τον Φατάχ Αλ-Σίσι, με την Αίγυπτο. Όλα αυτά δείχνουν. Είναι στραμμένος προς τα εκεί. Εκεί θέλει να εδραιώσει τη θέση του. Το ΝΑΤΟ θα το βλέπει σαν τρόπο εκβιασμού για να παίρνει F-16, ενδεχομένως F-35 στο μέλλον. Και την Ευρώπη θα τη βλέπει πάντοτε να εκβιάζει δυστυχώς την Ευρώπη για να παίρνει χρήματα, κονδύλια κτλ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, διότι και αν σε αυτούς, το τονίζω δεύτερη φορά κουραστικά, περνάνε τέτοιου είδους εκβιασμοί του Ερντογάν, στην Ελλάδα δεν μπορεί, δεν πρόκειται και σίγουρα δεν πρέπει να περάσουν. Κύριε Πρόεδρε, κάνει εντύπωση ότι ακόμη και τώρα, και λέω ακόμη και τώρα γιατί μετά τους σεισμούς υποτίθεται ότι στο πλαίσιο της διπλωματίας των σεισμών κάπως ηρέμησαν τα πράγματα, είδαμε να σταματούν ή να περιορίζονται οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο, ακόμη και τώρα ο Ερντογάν έσπευσε αμέσως μετά την εκλογή του με νόταμ να δεσμεύσει το κεντρικό Αιγαίο για τουρκικές ασκήσεις. Και το ερώτημα είναι αν κατά τη γνώμη σας τα ήρεμα νερά των τελευταίων εβδομάδων θα συνεχιστούν ή θα μας ξαναπάει σταδιακά στην προηγούμενη κατάσταση των διαρκών απειλών, των φραστικών επιθέσεων και των διεκδικήσεων σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πώς εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία τους αυτό. Ό,τι έκανε στο παρελθόν θα κάνει και τώρα. Θα υπάρχουν περίοδοι που δεν θα συμβαίνει, περίοδοι που θα συμβαίνει με μεγαλύτερη ένταση. Εμείς πρέπει να διαμηνύουμε στον Ερντογάν, γιατί η στάση του είναι όταν του δίνεις λίγο περιθώριο, του κάνεις μια υποχώρηση. Δεν του αρχεί ποτέ. Θα συνεχίσει να ζητάει την επόμενη. Εκείνο που πρέπει να του λέμε πάντοτε είναι ένα πράγμα. Μία διαφορά έχουμε και ευχαριστώ που μου δίνετε, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εδώ πρέπει να λύσουμε αυτό το θεματάκι σε μισό λεπτό. Με την Τουρκία. Διαχρονικά έχουμε μία μόνο διαφορά. Τίποτα άλλο. Αυτή λέγεται νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Το τονίζω νησιωτική, γιατί δεν είναι η υφαλοκρηπίδα που αφορά το χερσαίο κομμάτι της Ελλάδας. Είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα των νησιών, νησιωτική υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο, εντεύθυνη δηλαδή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι όλο.
όταν το λες ότι δεν έχουμε να λύσουμε άλλο πρόβλημα και αυτό λύεται στη Χάγη μόνο με το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν έχει προσχωρήσει. Όταν το εξηγείς λοιπόν αυτό και του λες, δεν είμαι διατεθειμένος να υποχωρήσω ούτε κατά κεραία. Για μας δεν ισχύουν ούτε θέματα μειονοτήτων. Η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, η δική μας στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Δεν ισχύει κανένα ζήτημα με τα 12 μίλια. Όπου θέλουμε τα επεκτείνουμε και πρέπει να επεκτείνουμε σίγουρα τουλάχιστον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Κρήτη, Ρόδο κλπ. Του λέμε ότι τα νησιά μας θα το θωρακίζουμε όποτε θέλουμε, γιατί υπάρχει επικείμενη απειλή και απειλή χρήσης βίας από την πλευρά του. Θα του λέμε για την Κύπρο ότι δεν μπορεί να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα παρά μόνο με όρους ευρωπαϊκούς. Όταν του εξηγούμε ότι σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχει τίποτα να περιμένει από εμάς, εμείς μόνο μια διαφορά έχουμε, όταν το κάνει σαφές αυτό, τότε από εκεί και πέρα θα ησυχάσει, ας το πω έτσι, γιατί ψάχνει να βρει ευκαιρίες να επεκταθεί, ψάχνει για τελεσμένα. Δεν βλέπετε τι πάει να κάνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό το ανυπόστατο. Και το λέω αυτό το πράγμα διότι οφείλουμε και για το θέμα της Κύπρου να κόψουμε εντελώς οποιασδήποτε ορέξεις που μας γυρίζουν πίσω στην εποχή του σχεδίου Ανάν. Τελειωμένα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση της θα γίνει με ευρωπαϊκούς όρους, είτε το θέλει ο Ερντοάν είτε όχι. Όταν είμαστε, και τελειώνω, όταν είμαστε τόσο σαφείς μαζί του, από εκεί και πέρα δεν θα τολμήσει ποτέ να κάνει θερμό επεισόδιο για δύο λόγους. Όχι γιατί δεν θα του άρεσε. Γιατί θα αποκοπεί από τη Δύση μια και καλή και κυρίως. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε καταλάβει, και το λέω για να καλακέψω τις ένοπλες δυνάμεις, τη δύναμη που έχουν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος και σε επίπεδο αξιωμάχου, να το πω έτσι, και υλικοτεχνικής υποδομής, ιδίως σε αέρα και στη θάλασσα. Η δύναμη τους είναι τέτοια που μπορεί να αποτρέψει η αδίποτε απόπειρα που θα έκανε ο Ερντοάν. Τα ξέρει αυτό ο Ερντοάν. Γι' αυτό κάνει το γεγονός ότι είναι το περιστέρι πολλές φορές. Αλλά το να μιλαβηθεί σε γεράκι θα είναι καρικατούρα του εαυτού του και θα το πληρώσει και στην πράξη. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πρόεδρε, για την πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πάντα, στα εθνικά θέματα παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.